Γιατί αλλάζει το όνομά του κάποιος όταν γίνεται μοναχός? Στους μοναχούς που υπόσχονται να ζουν ανάρετη ζωή, επικράτησε η αλλαγή του ονόματός τους. Αυτό γίνεται για δύο πολύ σπουδαίους λόγους. Πρώτος λόγος είναι η ολοκληρωτική απάρνηση της προηγούμενης ζωής και η συνεχής ενθύμηση της μεταβολής της. Και δεύτερον, για να έχουμε παράδειγμα τον Άγιο στην πορεία της ζωής μας, του οποίου φέρουμε το όνομα. Η αλλαγή του ονόματος μας βοηθά να ξεχνάμε το παρελθόν και συνεχώς υπενθυμίζει τη μεταβολή που έγινε σε αυτόν που άλλαξε τον τρόπο ζωής του και τις ανηλυμένες υποχρεώσεις που οφείλει να εκπληρώνει με πολύ αγάπη και προθυμία. Το όνομα είναι τόσο συνδεδεμένο με το πρόσωπο, ώστε να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε την προσωπικότητά μας από αυτό. Εφόσον έχουμε το παλιό όνομα, υπάρχει αναπόσπαστη μνήμη του παλιού ανθρώπου. Αντίθετα, όταν ακούμε το νέο όνομα, υπάρχει μνήμη του νέου ανθρώπου. Επικράτησε να γίνεται η αλλαγή του ονόματος για την ηθική δύναμη που έχει. Η αλλαγή όμως χάνει τη δύναμή της όταν η θέλησή μας αδρανεί να εκτελεί και να εφαρμόζει τις υποσχέσεις που υπενθυμίζει το νέο όνομα στους μοναχούς. Αυτό συμβαίνει διότι ζει μέσα τους ο παλιός άνθρωπος και αγαπούν περισσότερο αυτόν από τον νέο. Γι' αυτό και αδιαφορούν στις συνεχείς υπομνήσεις που γίνονται σε αυτούς όταν τους καλούν με το νέο όνομα. Η αδιαφορία αυτή προς τις υποχρεώσεις τις οποίες υπενθυμίζει τους μοναχούς το όνομα μαρτυρά την ύπαρξη ενός άλλου κακού, την αφέτηση της φωνής της συνείδησης. Διότι σε κάθε αφέτηση του καθήκοντος της νέας ζωής, την οποία υπενθυμίζει πάντα το νέο όνομα, η συνείδηση επαναστατεί και διαμαρτύρεται, αλλά δεν εισακούγεται, διότι κυριαρχεί ο παλιός άνθρωπος, ο οποίος περιφρονεί τις αξιώσεις του νέου ανθρώπου που εκφράζονται από τη φωνή της συνείδησης. Ο δε μοναχός που περιφρόνησε τη φωνή για την τήρηση των υποχρεώσεών του, αυτός έπαθε ό,τι υποφέρουν όσοι έχουν πόρωση και αλίμονό του. Αυτός θα κριθεί διότι δεν έζησε κατά Θεόν και έβαλε το εγώ του και τη δική του γνώση πάνω από τη γνώση των Αγίων Πατέρων. Πρόσφεραν στο Θεό θυσίες οι αδελφοί Κάιν και Άβελ, αλλά ο Κάιν δεν έκανε καλή προσφορά και αποδοκιμάστηκε από τον Θεό. Πρόσφερε ο Ωζίας θυμία μας τον Θεό με χρυσό θυμιατήριο, αλλά κρίθηκε γιατί δεν έκανε καλή προσφορά. Και ο Σαούλ πρόσφερε θυσίες τον Θεό, αλλά κρίθηκε και αποδοκιμάστηκε αυτός και ο οίκος του γιατί δεν έκανε καλή προσφορά. Πρόσφεραν και οι Ιουδαίοι θυσίες, αλλά ο Θεός τις αποδοκίμασε και έλεγε «Μισή αφτάσει ψυχή μου, ώστε δεν είναι αρκετό για να ευαρεστήσει κάποιος τον Θεό να του προσφέρει μόνο θυσίες, δώρα και προσφορές, αλλά και να κάνει καλή προσφορά, δηλαδή να έχει συνέστηση της ατέλειας και της αναξιότητάς του». Αλλά για να υπάρχει τέτοια συνέστηση, απαιτείται τέλεια αυταπάρνηση και υποταγή στις εντολές του Θεού, ταπείνωση και αδιάλειπτη πνευματική εργασία. Αν λοιπόν μόνον έτσι προσφέρουμε επάξια θυσία στον Θεό, πρώτη δε και μέγιστη θυσία του προσφέρουμε την καρδιά μας, πόση θυσία και προσφορά μας θα γίνουν ευπρόσδεκτες στο Θεό όταν δεν είμαστε άξιοι να προσφέρουμε θυσία ευάρεστη, ούτε τα προσφερόμενα είναι ως προσφορά άξια για τον Θεό. Γι' αυτό μην επαναπαυόμαστε στις δεήσεις και προσφορές μας, αν προηγουμένως δεν φροντίσουμε με πολλή επιμέλεια να κάνουμε τους εαυτούς μας άξιους πιστούς και τις θυσίες μας ευπρόσδεκτες στον Θεό. Γι' αυτό βρίσκονται σε μεγάλη πιάνη όσοι νομίζουν ότι κάθε λατρεία και θυσία είναι ευάρεστη στο Θεό. Λατρεία ευάρεστη και θυσία ευπρόσδεκτη στο Θεό είναι πνεύμα συντετριμένο και καρδία συντετριμένη και όχι πνεύμα υπερήφανο και αλαζονικό και καρδία άτεγκτη και εμπαθής. Αυτά λοιπόν επιζητεί η αλλαγή του ονόματος κατά πρώτο λόγο. Κατά δε τον δεύτερο λόγο, επιζητεί την υποχρέωση να έχει υπόδειγμα αρετής και τελειότητας, τον βίο και το πολίτευμα του Αγίου,
του οποίου το όνομα φέρουμε και σε όλη μας τη ζωή να αγωνιζόμαστε για να γίνουμε τέλειοι, ακολουθώντας το παράδειγμά του. Το υπόδειγμα της αρετής του Αγίου ενισχύει πάρα πολύ τον αγωνιζόμενο. Από αυτό διδάσκεται να ταπεινώνεται, ακόμα και αν κατάγεται από βασιλική οικογένεια. Μαθαίνει να υπομένει, ακόμα και αν τα δεινά είναι αφόρητα. Μαθαίνει να αγαπά και αυτούς που τον μισούν. Μαθαίνει να τιμά και αυτούς που τον προσβάλλουν. Μαθαίνει να ζει υπέρ των αδελφών και να αποθνίσκει υπέρ του νόμου του Θεού και των θείων εντολών του. Μαθαίνει να αγαπά την έσχατη θέση και χαίρεται στην αφάνεια. Και τι δεν μαθαίνει. Αν απαριθμίσω ένα-ένα όσα μαθαίνουμε από το παράδειγμα των Αγίων, δεν θα με φτάσει ούτε ο χρόνος, ούτε το χαρτί για να τα αναφέρω. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και μοιράσου το με τα φιλαράκια σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.